Αυτή την Κυριακή τρέχουμε, ποδηλατούμε, περπατάμε για τους τετράποδους φίλους μας στο Μαραθώνιο Αγάπης για τα Δέσποτα Ζώα Penny Marathon. Μάλιστα, στο House by Faust, οι διοργανωτές, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μεσσηνίας έδωσαν συνέντευξη τύπου και απέκτηναν κάλεσμα συμμετοχής για να συμμετέχουμε όλοι μαζί και να είμαστε η φωνή για όσους μάχονται για τις ζωές των αδέσποτων ζώων. Για το Penny Marathon, για το Μαραθώνιο Αγάπης, για τα Δέσποτα, που θα γίνει φέτος, την Κυριακή στις 21 Ιουλίου, Καλαμάτα Μεσσίνη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να πω ότι όλα τα ζώα κινούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων. Αθλητισμός και φιλοζωία, λοιπόν, είναι αδερφικές έννοιες και έχουν πολλές αξίες στο beach party μας. Μετά τη λήξη, λοιπόν, του Penny Marathon, έχουμε στο Μπούκα Μπούκα Μάρε, που βρίσκεται στην Μπούκα της Μεσσηνής, διοργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο beach party που θα έχει άφθονο φαγητό, θα έχει χορό, θα έχει μπάνιο. Μαζί μας θα είναι και η ομάδα ελληνικής διάσωσης, οι οποίοι θα σας δείξουν και κάποια πράγματα στη θάλασσα, πώς μπορείτε να προσέχετε σε περίπτωση πνιγμού ή πρώτες βοήθειες κλπ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε, να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε μία από τις παρακάτω τρεις διαδρομές και συγκεκριμένα τη διαδρομή των 42 χιλιόμετρων που ξεκινά στις 6 το πρωί από το Πανελλήνιο στην Καλαμάτα, τη διαδρομή των 12 χιλιόμετρων που ξεκινά στις 8 το πρωί από το σούπερ μάρκετ Lidl της Μεσσίνης και τη διαδρομή των 3 χιλιόμετρων που ξεκινά και αυτή στις 9 το πρωί από το σούπερ μάρκετ Lidl στη Μεσσίνη. Καλωσορίζουμε φέτος την ελληνική ομάδα διάσωσης Μεσσηνίας στην παρέα μας. Στην προσπάθειά μας και φέτος να διοργανώσουμε το Μαραθώνιο Αγάπης Penny Marathon που διοργανώνει ο ΦΟΚ μαζί με Αθήνα, Σαλαμίνα, Πράγα, Βανκούβερ και Σίδνεϊ. Θέλουμε να γίνετε η φωνή αυτών των ζώων και να υποστηρίξετε τους ανθρώπους και τις ομάδες που μάχονται για να σώσουν ζωές. Εκτός από τους ανθρώπους υπάρχουν και τα ζώα που θέλουν τη βοήθειά μας και την υποστήριξή μας και στην προσπάθεια αυτή στηρίζουμε τους εθελοντές και το φιλοζωικό Καλαμάτας. Όλες οι διαδρομές καταλήγουν στη Μεσσίνη απέναντι από το Δημαρχείο, όπου θα γίνει στις 11 η ώρα η τελετή λήξης απονομής μεταλλίων και ενημέρωση για το έργο του φιλοζωικού και της ομάδας διάσωσης.